Βεβαίως, βρισκόμαστε έξω από τον οικισμό Βαρνάβα, έξω από το χωριό Βαρνάβα, μεταξύ των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Προφήτη Ηλία. Το μέτωπο θα έλεγα ότι μεγαλώνει συνεχώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οι άνεμοι θα έλεγα ότι ενισχύονται. Η κατεύθυνση αλλάζει. Έχουμε επέκταση του μετώπου. Νομίζω ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι δύσκολη. Κάνω την εκτίμηση. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή και τα εναέρια μέσα και όλες οι δυνάμεις που μας ανέφερε λίγο πριν η Ανίτα. Πολύ μαύρος καπνός και συνεχώς αλλάζει διεύθυνση ο άνεμος και δεν ξέρεις πραγματικά από πού να κινηθείς. Έχω κάνει αρκετή ώρα προκειμένου να βρω ένα σημείο να... Και να μην ακούγεται ο αέρας. Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι. Είχαμε μιλήσει και νωρίτερα. Βεβαίως. Αν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, τις οποίες πρέπει να μάθει ο κόσμος, γιατί βλέπω τώρα ότι είσαι σε δρόμο επαρχιακό εκεί και δεδομένου ότι τα μέτωπα αλλάζουν, η φορά του ανέμου αλλάζει. Αν υπάρχει κάποια αρρύθμιση, κάποιοι δρόμοι έχουν κλείσει, τι ακριβώς, ξέρεις κάτι? Έχει βγει κάποια ανακοίνωση, βλέπεις εσύ κάτι? Όχι, δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Είναι αυτά που ανέφερε λίγο πριν η Ανίτα. Αλλά υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα και στην ευρύτερη περιοχή του Βαρνάβα. Φέρει πίν εδώ που βρισκόμαστε, στο δρόμο που συνδέει τον οικισμό Αγία Παρασκευή προς Προφήτη Ηλία. Η αστυνομία δεν επιτρέπει την διέλευση των οχημάτων, πέραν αυτών τα οποία χρειάζονται. Μάλιστα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πάντως, Ηλία, η εικόνα που έχεις είναι ότι το μέτωπο διευρύνεται. Το σημείο το οποίο βρισκόμαστε και πέρα. Εδώ είναι ένας επαρχιακός δρόμος όμως. Η κεντρική δρόμη είναι αυτή η οποία προανέφερε λίγο πριν η Ανίτα. Να προσθέσω ότι όσον αφορά το Καπανδρίτη είναι κάπως μακριά αυτή τη στιγμή. Αλλά το μακριά πραγματικά είναι σχετικό. Με την έννοια ότι η φωτιά επεκτείνεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σπίτια αρκετά στην οποία βλέπετε στους δέκτες σας. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά ο άνεμος είναι δυνατός. Αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση. Απειλούνται σπίτια, Ηλία. Απειλούνται σπίτια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και χρειάζεται από όλους ιδιαίτερη προσοχή. Μας ακούς, Ηλία? Απειλούνται σπίτια. Βεβαίως, αυτή την ώρα, γιατί βλέπουμε και την περιοχή, το οποίο στην Ομίχλη, έτσι, στους καπνούς θα λέγαμε καλύτερα. Ναι. Απειλούνται σπίτια. Θανώ, νομίζω ότι είναι προφανές ότι απειλούνται σπίτια, με την έννοια ότι βρίσκονται αρκετά κοντά στο μέτωπο. Δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη και με όσους έχω επικοινωνήσει να μου πούνε αν έχουν κάποια σπίτια υποστεί ζημιές ή αν έχουν καεί ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν πολλά σπίτια. Δεν είναι οικισμός συγκεντρωμένος. Είναι διάσπαρτα. Είναι διάσπαρτα σπίτια, διάσπαρτα μέσα σε όλη την περιοχή. Οπότε προφανώς και τώρα σε σχέση με τις επιχειρήσεις, επειδή ακούμε και τους ανέμους, γνωρίζουμε ότι τα καναντέρ πάνω από 7 μποφόρ είναι δύσκολο να πετάξουν. Αυτή τη στιγμή καναντέρ επιχειρούν? Γιατί από ό,τι μας είπες είναι γύρω στα 4-5 μποφόρ ο αέρας. Αυτή τη στιγμή έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ και λίγη ώρα δεν επιχειρούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν γιατί δεν τα βλέπουμε στην οθόνη. Για τον λόγο τον οποίο αναφέρεις. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι 7 μποφόρ. Μπορεί να έχουμε πάει για ανεφοδιασμό. Αλλά δεν είμαι και απολύτως βέβαιος, καθώς έχει ενισχυθεί λίγο άνεμος από την τελευταία επικοινωνία. Ηλία, η πρόβλεψη δεν είναι... Μπορεί να είναι και αυτός ένας λόγος ο οποίος δεν επιχειρούν, ίσως έχει φτάσει στα 7 μποφόρ. Όχι, Ηλία μου. Μπορεί να είναι και 7 μποφόρ, Θάνο, ναι.
Ηλία, δεν υπάρχει πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις, δεν υπάρχει πρόβλεψη για... Ηλία, ένα λεπτό, κάτι θέλει να πει. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για 7 μποφόρ καθόλου στην περιοχή σήμερα. Ενδέχεται όμως, σύμφωνα με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τα αεροσκάφη να σταματούν για λίγα λεπτά τις πτήσεις, να ανεφοδιάζονται και να ξανασυνεχίζουν. Δηλαδή υπάρχει μια τάξη στο πώς γίνονται οι πτήσεις και ένας σχεδιασμός. Έτσι, και από ό,τι βλέπουμε εδώ και από τη, αυτό, σε καμιά περίπτωση δεν είναι 7 μποφόρ. Εκεί στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείεται. Όχι, έχω και εγώ την αίσθηση ότι δεν είναι... Αλλά, είδα και, μποφόρ, είδα αλλά... και σχετική... Δεν είναι... Δεν είναι και ο άνεμος χαμηλής έντασης. Δηλαδή, αν δεν είναι 7 μποφόρ, είναι ένα πενταράκι γεμάτο, όπως λένε. Κάποιες φορές μάλιστα έχουμε και ρηπές ανέμου, όπως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, που μπορεί και να πλησιάζει και τα 6 μποφόρ. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβαίνει. Είναι ισχυρός ο άνεμος. Πάντως, πέρα από το γεγονός, το πιο πιθανό... Η πρόβλεψη έδινε χαμηλότερα μποφόρ. Το πιο πιθανό είναι να συμβαίνει αυτό που λέει... Μποφόρ από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ηλία, το πιο πιθανό είναι να συμβαίνει αυτό που λέει ο Χρήστος. Τα αεροσκάφη να έχουν πάει για ανεφοδιασμό από τη στιγμή που μπορούν και επιχειρούν και οι άνεμοι δεν είναι αυτής της τάξης που προαναφέραμε. Αλλά αφού είπες και η εκτίμησή σου είναι πως διευρύνεται το μέτωπο, είναι πασιφανές ότι θα χρειαστούν, θα απαιτηθούν και άλλα μέσα στην προσπάθεια κατάσβησης της φωτιάς. Και πρέπει να πούμε για το εξής, ότι όταν είναι... σίγουρα τα επιχειρησιακά σχέδια... αναμορφώνονται συνεχώς, καθώς επαναλαμβάνω ότι συνεχώς το μέτωπο διευρύνεται. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση από το ρεπορτάζ, και βλέπουμε διαφορετικά, ενώ κινείται κάποια στιγμή προς το Βαρνάβα, μετά κινείται προς τον Ηγισμό Προφήτη Ηλία, μετά κινείται προς την παραλία Βαρνάβα ή προς το Σέση. Το βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζει η διεύθυνση του ανέμου. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Ξεκίνησε, θυμίζω, από το Κάλαμο εχθές στις 4:30 το απόγευμα και έχουμε φτάσει αρκετά χιλιόμετρα τώρα από το σημείο αυτό. Έτσι, διψήφιο αριθμό. Βλέπουμε εκεί και πυροσβεστικά οχήματα στις οθόνες μας. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή περνάνε. Αυτοί είναι θελοντές της Νέας Μάκρης, είναι από το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Αυτή τη στιγμή περνάει ένα πυροσβεστικό όχημα. Δηλαδή υπάρχει βοήθεια από αρκετές υπηρεσίες, δήμους, τοπική αυτοδιοίκηση, την ΕΙΔΑΠΕ, χωματουργικά μηχανήματα, εθελοντές, αλλά είναι πραγματικά ένα μεγάλο μέτωπο, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, είναι δασόδης, υπάρχουν όμως και πολλά ξερά χόρτα που βοηθάνε στην επέκταση της πυρκαγιάς. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και βλέπουμε ότι... Και χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Ασφαλώς. Από όλους, χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται επιχειρησιακό σχέδιο. Και κουράγιο στον κόσμο. Οι πολίτες καλό θα είναι, καταλαβαίνω ότι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, αλλά προέχει, να μην το λέμε συνεχώς, προέχει η ανθρώπινη ζωή, προέχει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ακολούθως... Ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο και από τους ίδιους αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες να γίνει. Αλλά κυρίως αυτό που προέχει είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας, είναι να μην εγκλωβιστεί κανένας από την πυρκαγιά την ώρα που θα προσπαθήσει να σβήσει την πυρκαγιά που έρχεται προς το σπίτι του. Κυρίως νομίζω αυτό προέχει αυτή τη στιγμή. Γίνονται βέβαια μεγάλες προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, δεν βοηθάει και ο άνεμος, δεν βοηθάει και η περιοχή όπως είναι η διαμόρφωση του... Ηλία. Του εδάφους, γενικά η περιοχή είναι και με σπίτια, είναι και δασόδης,
Είναι και με ξερά χόρτα. Ηλία. Είναι επέκταση της πυρκαγιάς όλη αυτή η κατάσταση. Σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε. Είναι δύσκολα. Βλέπω δηλαδή συνεχώς από το σημείο το οποίο βρίσκομαι να αναζωπυρώσεις. Βλέπω ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου εστίες. Το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν για τους ανέμους και την πρόβλεψη που υπάρχει, ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες πυρκαγιές αλλάζει και το μικροκλίμα στην περιοχή, οπότε δεν πάβουν πια να είναι τόσο ισχυρές και έγκυρες οι προβλέψεις μετεωρολογικές, γιατί δημιουργούνται δυναμικές από τα στρώματα, τα αέρια, τα θερμενόμενες μας και τα λοιπά. Είναι ο κύριος Πετράκης που θα μας τα εξηγήσει σε λίγο. Αλλάζει το μικροκλίμα. Δεν ισχύουν πια σε μεγάλο βαθμό οι προβλέψεις της ΕΜΗ για τον καιρό, για τους ανέμους κυρίως. Ηλία. Ναι, να συμφωνήσω σε αυτό, βεβαίως. Συμφωνήσω σε αυτό, βεβαίως ακούω. Είναι, θα μας τα πει ο ειδικός τώρα. Είναι αυτό που διάβασα εγώ για τέσσερα. Με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο θα Πετράκη. Μας πει ο καλεσμένος μας. Πάντως, ο κύριος Πετράκης βεβαίως. Ηλία. Πάντως, επαναλαμβάνω να τώρα μπορώ να σας δείξω. Ναι. Για να δούμε, για να δείξω μας τι έλεγες. Ναι, αν βλέπετε τώρα μία εστία με την, με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Κώστα Τουτάκη, βλέπετε μία εστία η οποία φανταστείτε ότι είναι μεταξύ του οικισμού προφήτη Ηλία, λίγο πριν από τον οικισμό, μερικά χιλιόμετρα από τον οικισμό προφήτη Ηλία. Αυτή η εστία πριν δεν υπήρχε σε αυτή την έκταση, σε αυτή την έκταση. Άρα έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Ναι, και αλλάζει ο άνεμος, η διεύθυνση και δημιουργούνται νέα. Και βλέπουμε, Ηλία, ότι δεν πλησιάζεται και πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Θα πρέπει να έχετε και κάποιες οδηγίες από την πυροσβεστική εκεί. Βλέπουμε η κάμερα ανοίγει, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες για το θέμα της ασφαλείας σας, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν γίνει αυτές οι οδηγίες. Μπορούμε να πλησιάσουμε και περισσότερο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούμε. Αυτό λέω. Γιατί όταν αλλάζει ο άνεμος, πότε δεξιά, πότε αριστερά, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος εγκλωβισμού στη μέση της φωτιάς. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε και Ηλία. Πάμε και στο Γιώργο Καριωτάκη. Γιώργο. Ναι, είμαστε λοιπόν, παραμένουμε στο σημείο λίγα χιλιόμετρα έξω από το Καπανδρίτη προς τον Κάλαμο. Βλέπετε την εικόνα ακριβώς από πίσω μου στον ορίζοντα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια, αν μπορούμε να κρίνουμε από την εικόνα, μια σχετικά καλύτερη εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε αυτό που λέγατε πριν λίγο σχετικά με τα πτυτικά, με τα εναέρια μέσα, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι γίνονται πτήσεις καναντέρ αεροσκαφών. Μέχρι πριν 15-20 λεπτά πέρασαν δύο από αυτά. Περιοδικά παίρνουν και κάνουν τους ανεφοδιασμούς τους και πηγαίνουν στα μέτωπα της φωτιάς. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα μπορώ να σας μεταφέρω από εδώ που είμαστε. Τώρα, βέβαια, η φωτιά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, μένεται στο τρίγωνο Βαρνάβα Καλάμου Γραμματικού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματική μάχη για να ελέγξουν την επέκταση των μετώπων. Έχουν ενισχυθεί βέβαια οι δυνάμεις από το πρωί από στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία. Αυτή την ώρα επιχειρούν 68 οχήματα της πυροσβεστικής με 150 πυροσβέστες, 16 της περιφέρειας, 15 εθελοντικά με 58 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 22 λοιπά οχήματα και όπως είπαμε πριν λίγο, 2 καναντέρ και 5 ελικόπτερα.
Αυτά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η εικόνα τώρα που βλέπετε στο βάθος είναι, και αυτό που διακρίνουμε είναι, καπνός ο οποίος δεν είναι μαύρος. Αυτό σημαίνει είτε ότι δεν υπάρχει κάποια έστω και μικρή αναζωπήρωση, τουλάχιστον στο σημείο απέναντι που βρισκόμαστε εδώ στον Κάλαμο, είτε έχει μετατοπιστεί προς τα νοτιότερα το μέτωπο της φωτιάς. Πάντως αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση. Τώρα, να πω ότι καθώς η φωτιά απειλεί το γραμματικό, πολύ πιθανόν να χρειαστεί να εκκαινωθούν προληπτικά μία ή περισσότερες κατασκηνώσεις, εάν δεν έχει δοθεί ήδη εντολή για να γίνει αυτό. Επισήμως να πω ότι συγγνώμη, δεν υπάρχει επισήμως ο αριθμός των σπιτιών που έχουν καεί ή υποστεί ζημιές στον Κάλαμο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκώνα, Βλαστού, Αγίων Αποστόλων, Κυψέλης, Πανοράματος και Αγίας Βαρβάρας. Ενώ εκενώθηκε ένα στρατόπεδο, δύο παιδικές κατασκηνώσεις και ένα μοναστήρι. Και στην ερώτηση τηλεθεατών μας για το τι συμβαίνει στο Καπανδρίτη, εάν υπάρχει θέμα με τις παιδικές κατασκηνώσεις, τουλάχιστον σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή για να... Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει ανάγκη για να... Είναι ενδιαφέρον, Γιώργο, γιατί μας ρωτήσανε. Γενικά αυτό που καταλαβαίνουμε από όλη την περιγραφή είναι ότι όλη η κίνηση του μετόπου είναι προς νότιο-ανατολικά. Δηλαδή επηρεάζεται από τους βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, έτσι. Είναι βορειοδυτικοί άνεμοι σαν γενική τάση και πάνε τη φωτιά προς νότιο-ανατολικά. Που σημαίνει ότι υπάρχει ανησυχία για το γραμματικό και ο Θεός θα βάλει το χέρι του να μην έχουμε ιστορίες με μαραθώνα και τέτοια. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Αυτή τη στιγμή πάντως η εικόνα που έχουμε είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση. Λευκός είναι ο καπνός, σημαίνει ότι το έργο της πυρόσβεσης έχει αποτελέσματα. Ότι δεν υπάρχουν έχει αποτελέσματα. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί ο Ηλίας από το Βαρνάβα μας έδινε εικόνες αναζωπήρωσης. Άλλη εικόνα. Ναι. Το θέμα είναι να ξέρουμε, αν μπορούμε να ξέρουμε και αν μπορούμε να έχουμε εικόνα, την απόσταση της φωτιάς από κατοικημένες περιοχές και βεβαίως αν απειλεί και τα διάσπαρτα αυτά σπίτια που είναι σε αυτές τις μεικτές ζώνες δάσους και σπιτιών που λέγαμε. Γιώργο. Πάντως με την πυροσβεστική ναι. που μας έδωσε μια πληροφόρηση πριν από λίγο, η φωτιά κινείται σε αυτό το τρίγωνο, Βαρνάβα, Κάλαμος και Βασικά, Γραμματικό. Δεν είναι ακριβώς τρίγωνο, είναι μια ευθεία, μια ζώνη που κατεβαίνει από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά. Κάλαμος, Βαρνάβας, Γραμματικό. Έχω βάλει το χάρτη μπροστά για να έχουμε εικόνα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, τα μέτωπα. Και να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την παρουσίαση και θα είμαστε σε επαφή. Οι πτήσεις των εναέρων μέσων, αυτό που έχω να αναφέρω βλέποντας εδώ πέρα στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι είναι περιοδικές. Τώρα έχουν βέβαια να περάσουν 20-25 λεπτά. Ενδεχομένως αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο του ανεφοδιασμού τα δύο καναντέρ τα οποία παίρνουν από αυτό το σημείο ακριβώς πάνω από εμάς που βρίσκονται εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε. Ναι. Να πάμε πάλι στον Ηλία ή να περάσουμε στο στούντιο. Πάμε να έχουμε μια τελευταία κουβέντα με τον Ηλία. Να έχουμε κάτι νεότερο ότι γίνεται στο Βαρνάβα. Γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί είχαμε την αναζωπήρωση πριν. Ηλία, σ' ακούμε. Ηλία. Ναι, να συμφωνήσω. Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Δεν ξέρω αν με ακούτε κι εσείς. Ναι. Βεβαίως, να συμφωνήσω, Χρήστο, νομίζω εσύ έκανες την επισήμανση λέγοντας ότι δεν είναι τρίγωνο γεωγραφικό αυτό η επέκταση του μετόπου.
από Βαρνάβα και προσγραμματικό, αλλά ουσιαστικά είναι μια, θα λέγαμε, μια ευθεία. Ναι. Βλέπουμε ότι βεβαίως, βλέπουμε ότι επιχειρούν, όπως είπε και ο Γιώργος Καριωτάκης λίγο πριν, τα εναέρια μέσα. Εδώ και λίγη ώρα επιχειρούν εκ νέου. Επαναλαμβάνω ότι είναι από εδώ η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολη, καθώς το μέτωπο διευρύνεται, κατά τη δική μου εκτίμηση τουλάχιστον. Υπάρχουν σπίτια σε όλη αυτή την έκταση. Διάσπαρτα, δεν είναι οικισμοί. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Όχι, δεν είναι οικισμοί. Εμείς είμαστε τώρα, για να καταλάβετε, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον οικισμό, έξω από το χωριό Βαρνάβα. Ναι. Εδώ όμως υπάρχουν, ας πούμε, η Αγία Παρασκευή που σας προανέφερα είναι ένας οικισμός. Ο προφήτης Ηλίας, εγώ βρίσκομαι ανάμεσα στον προφήτη Ηλία και στην Αγία Παρασκευή, είναι ένας άλλος οικισμός. Όμως υπάρχουν και σε όλη αυτή την έκταση υπάρχουν αρκετά σπίτια, τα οποία είναι κοντά στο μέτωπο. Αυτό το λέω γιατί... Τα σπίτια αυτά προστατεύονται. Θα μου πεις τώρα, είναι δύσκολο να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από κάθε σπίτι, αλλά στο μέτρο του εφικτού και στο μέτρο του δυνατού, τα σπίτια αυτά προστατεύονται? Γιατί ασφαλώς πρώτο μέλημα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία των ανθρώπων. Ναι, κοίταξε να δεις, η πυροσβεστική τώρα κάνει τις δικές της ενέργειες, κάνει τα δικά της επιχειρησιακά σχέδια. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, αλλά από την εμπειρία μου που έχω καλύψει αρκετές ανάλογες περιπτώσεις και από προσωπική πείρα που έχω βρεθεί ως πυρόπληκτος, αν μπορεί δεν θα το αφήσει το σπίτι να καεί. Αλλά πρωτίστως είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πάντως να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά την έκκληση του κυρίου Φιλίππου. Στο μέτρο του δυνατού αντιλαμβανόμεθα όλη την αγωνία, τον πόνο αυτών των ανθρώπων να σώσουν το σπίτι. Όλοι έχουμε περάσει ανάλογες εμπειρίες, αλλά όχι στην σπατάλη νερού, διότι με αυτόν τον τρόπο στερούμε από την πυροσβεστική την δυνατότητα να βάζει νερό στα οχήματα. Βοηθάει το γενικό καλό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο ο καθένας που προσπαθεί να υπερασπιστεί και να κάνει ό,τι καλύτερο για την περιουσία του, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όχι στη σπατάλη νερού τούτη την ώρα. Ναι, είναι μια έκκληση που μας έγινε από τα πιο αρμόδια χείλη, από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φιλίππου, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε επαφή σε λίγο, να δούμε τι νεότερα έχει να μας πει. Εδώ βλέπουμε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί, το οποίο δεν φαίνεται κάποια στιγμή από τους καπνούς, δηλαδή αυτή τη στιγμή επιχειρεί το ελικόπτερο, τώρα ξεπροβάλλει πάλι από τους καπνούς για να καταλάβουμε λίγο και το πώς είναι η κατάσταση, ότι και αυτοί οι άνθρωποι... Πολεμικό τοπίο μοιάζει, Ηλία, πολεμικό τοπίο, ναι, έτσι όπως βγήκε το ελικόπτερο από τους καπνούς τώρα. Ναι, δηλαδή εξαφανίζεται με τους καπνούς και ξαφνικά εμφανίζεται, πάει να νεφοδιαστεί τώρα από ό,τι βλέπω. Έχω την αίσθηση ότι έχει περιοριστεί λίγο ο καπνός, θα προσπαθήσω να μετακινηθώ εκ νέου και να πάρω και πληροφορίες. Εντάξει, Ηλία, εντάξει, θα είμαστε κοντά. Ευχαριστούμε. Στην περιοχή. Θα είμαστε κοντά σε λίγο πάλι ξανά για ό,τι νεότερο υπάρχει.